Είστε ικανοποιημένοι εσείς, κυρία Ράζο, από αυτά τα πρώτα αποτελέσματα? Ναι, αν μου επιτρέπετε, 2-3 σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα των απόψινών εκλογών, στο βαθμό που αποτυπώνονται οι τάσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, μπορώ να σας πω ότι το κάτω όριο που μας δίνεται δείχνει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα του κόμματός μας σε συνθήκες μιας πολύ έντονης εκλογικής αναμέτρησης, σε συνθήκες μιας γενικής συντηρητικοποίησης της κοινωνίας, που να φτάσει ο άλλος μέχρι την κάλπη και να επιλέξει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και να το ρίξει μέσα, είναι μια πράξη αισιοδοξίας και μια πράξη ελπίδας σε συνθήκες που η τοπάθεια, η απογοήτευση είναι διευρυμένα στοιχεία στην κοινωνία. Το πάνω όριο, σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, δείχνει αυτό που πραγματικά ανοιχνεύουμε στη δράση μας κάθε μέρα και στην προεκλογική περίοδο, ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι, εργαζόμενοι, λαϊκοί, αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι, λαϊκές οικογένειες, με τους οποίους συζητάμε σε θετικό κλίμα, συναντιόμαστε μαζί τους όλα τα μεγάλα μέτωπα που απασχολούν τη ζωή τους, τα εργασιακά, το πού ζουν, το πώς ζουν, το πώς τα βγάζουν πέρα, στη μόρφωση, στην υγεία των ανθρώπων. Σε αυτά τα μέτωπα θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να διαμορφώνουμε όρους συμπαράταξης και κοινής δράσης και πάλης με αυτούς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε το απόψινό αποτέλεσμα που εκφράζει και αποτυπώνει τη μεγάλη διευρυμένη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, έχει γίνει με ευθύνη ολοσχερός του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνητικής του θητείας, όπου παρά την αντιδεξιά ρητορία μπορούμε να πούμε ότι δεν αρκούσε για να καλύψει μια δεξιά πολιτική που ακολούθησε σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Και η προσπάθεια να αποδίδει το περιεχόμενο της κυβερνητικής του θητείας σε εξαναγκασμούς και σε έξωθεν, πώς να το πω, δεσμεύσεις με τα μνημόνια, ήταν μια επιλογή την οποία την ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που βρέθηκε στην κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σημαδιακά είναι η ημερομηνία που πριν από 4 χρόνια πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στροφή μετά το δημοψήφισμα, όπου το όχι του ελληνικού λαού μετατράπηκε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο ναι και που οδήγησε μέσα στο 15 Αύγουστο, όπως θα θυμούνται πολλοί από όσους μας ακούνε απόψε, στη σύναψη του περιβόητου τρίτου μνημονίου που ψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους νικητές των απόψινών εκλογών και το ΠΑΣΟΚ βέβαια. Θα δούμε αυτή, σε πολύ λοιπόν, λίγο και μια εικόνα είναι από τα μια στροφή, την πραγματικά οποία, αποτελέσματα. Έστειλε τον κόσμο κατά χιλιάδες. Γιατί, κυρία Ράζου, έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν θα κινηθείτε κοντά στο 5 ή κοντά στο 7. Ένα τελευταίο σχόλιο. Νομίζω ότι πρέπει να πιστώσετε στο ΚΚΕ ότι αυτά τα χρόνια έχει μια διαχρονική συμβολή στο να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση που κατήχε, μια δράση αντιφασιστική, αντιναζιστική από την πρώτη στιγμή που αυτό το εγκληματικό ναζιστικό μόρφωμα εμφανίστηκε και θέργεψε μέσα στα αυτά χρόνια αυτά τα προηγούμενα. Και βεβαίως είναι μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι έχει τέτοια μεγάλη μείωση των ποσοστών του, και καλό θα ήταν να πάει και στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και βέβαια οι υπεύθυνοι της εγκληματικής του δράσης να πάνε και στη φυλακή καμιά φορά, να τελειώνει και αυτή η περιβόητη δίκη της Χρυσής Αυγής με την τιμωρία αυτών των ναζιστικών μορφωμάτων.